Δεν πάει, κυρίες και κύριοι, και πολύς καιρός που πολύτιμα φάρμακα, ακόμα και στοιχειώδη όπως αντιπυρετικά και αντιβιώσεις, μέχρι τα πιο εξειδικευμένα, ήταν εξαφανισμένα από τα συρτάρια των φαρμακείων. Έτσι, οι οικογένειες με μικρά παιδιά, με τις ιώσεις να θερίζουν και ηλικιωμένοι και άλλοι ασθενείς που έχουν μεγάλη ανάγκη το φάρμακό τους, όργωναν τα φαρμακεία μπας και βρουν ένα κουτάκι που να έχει ξεμείνει σε κάποιο από αυτά. Κι όμως, το ίδιο διάστημα ακριβώς, οι φαρμακοβιομηχανίες δούλευαν στο φουλ και η παραγωγή τους αύξανε. Αν πεις δε και για τις φαρμακαποθήκες, εκεί να δείτε πυρετό επιχειρηματικής δράσης στη διακίνηση και εμπορία του φαρμάκου. Μάλιστα, για να ενισχύσει η κυβέρνηση αυτή την εμπορική δράση, ψήφιζε τότε να λειτουργούν οι φαρμακοποθήκες μέχρι και τα Σάββατα, ξεθεώνοντας τους εργαζόμενούς τους για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς φαρμάκου, όπως έλεγε, και δεν εννοούσε βέβαια τις ανάγκες σε φάρμακο των λαϊκών οικογενειών, στις οποίες λαϊκές οικογένειες συνιστούσε υπομονή μέχρι να ομαλοποιηθεί η αγορά, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Λες και η αρρώστια ή όποια αρρώστια μπορεί να περιμένει. Business as usual, όπως θα έλεγε κάποιος, ή απλώς μια εικόνα καπιταλιστικής υγειονομικής κανονικότητας, στην οποία η μεγάλη αγορά του φαρμάκου πότε-πότε κάνει το θαύμα της και εξαφανίζει τα φάρμακα εμπορεύματα που έχει ανάγκη ο λαός. Βλέπετε, όταν ανάμεσα στο φάρμακο και στον άνθρωπο που το χρειάζεται μπαίνει το κέρδος του καπιταλιστή φαρμακοβιομήχανου και του μεγαλοφαρμακέμπορα, τότε και έλλειψεις φαρμάκων θα έχουμε κάθε τόσο και πανάκριβα θα τα αγοράζει ο λαός μας. Ας όψονται οι λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές και φυσικά εκείνο το δυναμικό εξαγωγικό προφίλ της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας που απολαμβάνει βεβαίως και τις ελευθερίες της ευρωενωσιακής αγοράς. Και εδώ, στο φάρμακο, γίνεται πραγματικά κουίζ. Κουίζ για πολύ πολύ δυνατούς λίτες το να βρει κάποιος τις διαφορές ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ανάμεσα σε όλους όσοι υπηρετούν αυτό το σύστημα. Σε τελική ανάλυση όμως, μόνο τέτοια απάνθρωπα μπορεί να είναι τα αποτελέσματα όταν το φάρμακο αποτελεί εμπόρευμα και γίνεται πηγή πλούτου για λίγους, αντί να είναι ένα δωρεάν αγαθό για όλους. Ήταν τότε επίσης, λίγες εβδομάδες πιο πριν, που η κυβέρνηση ψήφιζε εδώ στη Βουλή με ταρατατζούμ τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, τη νοσοκομιακή δηλαδή. Τώρα, το πώς γίνεται χωρίς την πρωτοβάθμια περίθαλψη που αποτελεί και την υγειονομική βάση εσύ να μιλάς για δευτεροβάθμια, η απάντηση είναι γίνεται. Γίνεται όταν εφαρμόζεις και εσύ σαν τους προηγούμενους την πολιτική εκείνη που φροντίζει κυρίως για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης των νοσοκομείων και την αυτοχρηματοδότησή τους, προκειμένου έτσι να εξασφαλίζονται τα έσοδα της λειτουργίας των νοσοκομείων, είτε από τους ασθενείς απευθείας, είτε από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, που τα πληρώνουν όμως και πάλι μόνον οι ίδιοι οι ασθενείς. Και κάπως έτσι, δίπλα στα απογευματινά επιπληρωμή ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και κούμποσαν και τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή της Νέας Δημοκρατίας. Πιλότος εδώ, κανονικός πιλότος, ένα ολόκληρο δημόσιο νοσοκομείο στη Σαντορίνη, που ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε πιλωτικά να λειτουργεί ως ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, και η Νέα Δημοκρατία φυσικά το συνεχίζει και το γενικεύει. Σε ρικορδόνι το πάνε λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις στην υγεία. Και από την πολύ την αναβάθμιση της υγείας, η γύμνια σε ιατρικό προσωπικό δεν κρύβεται πια. Και η εργασιακή εξουθένωση του νοσηλευτικού και όλου του προσωπικού χτυπάει κόκκινο. Αφού φτάνουν οι γιατροί να παρετούνται επειδή δεν αντέχουν τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό και πάει πολύ να δικαιολογήσετε συνέχεια
για προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες. Εδώ έφτασε να αναβληθεί μια μεταμόσχευση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Καθώς τρέχουν και δεν φτάνουν εκεί οι μόλις 7 αναισθησιολόγοι που διαθέτει από τους 27 που προβλέπονται και τους 40 που πραγματικά χρειάζονται για τις ανάγκες των χειρουργείων ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου. Το δε παθολογοανατομικό τμήμα στο Θεαγένειο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπολειτουργεί και η υπηρεσία του παραδίδεται ουσιαστικά στους ιδιώτες μεγαλεμπόρους της υγείας. Είναι μάλιστα τόση αυτή η αναβάθμιση της υγείας που ολόκληρη Βόρεια Ελλάδα έχει μονάχα 10, κύριε Υπουργέ, κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκείνη η πολύπαθη παιδιατρική κλινική ΔΕ στην Κοζάνη, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, λειτουργεί με μόλις 2 παιδιάτρους σήμερα. Και εντωμεταξύ έρχεται και αυτή η ακύρωση χθεσινή του διαγωνισμού για την ανέγερση του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπως και των νοσοκομείων της Κομωτινής και της Σπάρτης, η οποία δείχνει τι? Δείχνει ότι η ανάγκη του λαού για σύγχρονες υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να αφήνεται να εναποτίθεται σε καπιταλιστές και τις δωρεές τους, αλλά να αποτελεί ευθύνη του κράτους και μόνο. Όποτε θα γίνουν τα κέφια δηλαδή αυτών των ιδρυμάτων, των μεγαλοκαπιταλιστών, θα αποκτήσει νοσοκομείο παιδιατρικό η Θεσσαλονίκη? Σοβαρά μιλάτε? Αλλά και εδώ στην Αττική, 3.000 παιδιά, φτωχών βέβαια, λαϊκών οικογενειών, περιμένουν για μήνες και μήνες τις λίστες των χειρουργείων ή των τακτικών ιατρείων. Για να μην πούμε και για το έσχος πραγματικά της πολιτικής σας που έφτασε στο νοσοκομείο του Άργου, το είπε και ο γραμματέας πριν από λίγο, να βάζει μια ετοιμόγενη γυναίκα να υπογράφει ότι επειδή δεν υπάρχει, λέει, παιδίατρο στο νοσοκομείο, θα γεννήσει με δική της ευθύνη. Αν είναι δυνατόν. Στο νοσοκομείο των Γιαννητσών, ακτινολογικό και παθολογικό έχουν ξεμείνει και πάνε για λουκέτο. Ολόκληρο νοσοκομείο στη Δράμα, αλλά ψυχιατρική κλινική ακόμα να λειτουργήσει. Και βέβαια στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου στα διαγνωστικά εργαστήρια βασιλεύει η εργασιακή εξουθένωση και η μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών από το νοσοκομείο στο σπίτι γίνεται με ιδιωτικά αυτοκίνητα και όχι με ασθενοφόρα, γιατί δεν υπάρχουν. Αν πεις δε και για τις εργασιακές σχέσεις, όλο και περισσότερο ευέλικτες και με ημερομηνία λήξης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου 139 συμβασιούχοι είναι αντιμέτωποι τούτες τις ώρες με απόλυση. Οι μεγάλες ελλείψεις, κλείνω κύριε Πρόεδρε, οι μεγάλες ελλείψεις και τα πανάκριβα φάρμακα, η ανασφάλεια των λαϊκών οικογενειών, μην τους βρει καμιά σοβαρή αρρώστια και τότε τι θα κάνουν, αποκαλύπτουν τον πραγματικό αντίπαλό τους, που πρέπει να ενοχοποιούν και να στοχεύουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς για την υγεία και τη ζωή του λαού. Αυτό είναι το εμπόδιο που πρέπει να φύγει από τη μέση, ώστε το φάρμακο και συνολικά η υγεία να πάψει να αποτελεί εμπόρευμα για να γίνει ένα δωρεάν αγαθό για όλους. Να ένα κριτήριο ψήφου του λαού στις ερχόμενες εκλογές και ένας σοβαρός λόγος βέβαια για λαϊκή ψήφο στο ΚΚΕ. Ευχαριστώ.